Σόρια προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Ξάνθης, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται λόγω και της θερινής περίοδου. Την κατάσταση αυτή συζήτησε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ο βουλευτής Ξάνθης Στάθης Γιαννακίδης, ώστε να αποκτήσει ιδία ανάποψη για την κατάσταση που επικρατεί, προκειμένου να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να αμβληθεί η άσχημη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση. Ενημερώθηκε και συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα γενικά που απασχολούν στην αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης. Έχει ενημερωθεί προβλήματα που έχουμε, όπως είναι υλικοτεχνικά, έλλειψη υλικών από κόλλες Α4, γάντια, αντισηπτικά ή οτιδήποτε άλλο που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν υπηρεσία. Έπειτα μιλήσαμε για τις ελλείψεις από αστυνομικό προσωπικό. Έχει δημιουργηθεί φέτος, το Γενάρη του 2015. Το 2015 έχει βγει το ΦΕΚ για την ίδρυση του Προαναχρωσιακού Κέντρου Κράτησης που λειτουργεί στην αστυνομική σχολή της Ξάνθης. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αστυνομικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται με άτομα που είναι με αποσπάσεις, οι οποίες ανανεώνονται κάθε 3 μήνες, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα ανανεωθούν και κάθε φορά που κόβονται ή οτιδήποτε, για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Ενημερώθηκε για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που είναι αρκετά μεγάλα. Επίσης, για το ότι πάλι δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τις καθαρίστριες, έχει τελειώσει η σύμβαση με το προηγούμενο συνεργείο. Και γενικά έχει γίνει συζήτηση για όλων των ειδών τα προβλήματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο που μας απασχολούν. Προβλήματα που το τελευταίο διάστημα βέβαια βλέπουμε ότι αντί να μειώνονται, αυξάνονται όλο και περισσότερο, έτσι. Αυξάνονται πολύ περισσότερο. Οι ανάγκες τώρα της καλοκαιρινής περίοδου είναι μεγάλες. Έχουν φύγει αρκετοί συνάδελφοι από εδώ με απόσπαση να ενισχύσουν νησιά, είτε με το μεταναστευτικό είτε λόγω τουριστικής περίοδου. Κάθε 3 εβδομάδες η δημιουργία της Ξάνθης συγκροτείται από 15-20 άτομα και μεταβαίνει στην Ιδωμένη για 1 εβδομάδα. Όλες αυτές οι ελλείψεις έχουν αντίκτυπο στις ήδη πληγωμένες υπηρεσίες. Η έλλειψη προσωπικού μπορεί να φανεί και έξω, στην αστυνόμευση, στην ασφάλεια των πολιτών και όλα αυτά. Ζητάμε άμεσα να γίνουν μεταθέσεις, τακτικές μεταθέσεις του καλοκαιριού, να έρθει ανάλογη δύναμη. Για εμάς η δύναμη που πρέπει να έρθει αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι, να ακούγεται λίγο υπερβολικό, τα 100 άτομα, αλλά είναι άτομα που χρειάζονται. Όπως είναι η Σταυρούπολη, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 10 άτομα μαζί με τους διοικητές και τους γραμματείς. Είναι το Εύλαλο που υπολειτουργεί, ενώ σύμφωνα με τις διαταγές ήταν να γίνει τμήμα που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αναμένουμε και αυτό και περιμένουμε γενικά να δούμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Άρα τα περιφερειακά τμήματα είναι αυτά που έχουν περισσότερο ανάγκη από το κεντρικό τμήμα στην Ξάνθη. Και το κεντρικό έχει ανάγκη. Αυτή τη στιγμή το προαναχρωσιακό κέντρο στελεχώνεται από άτομα που είναι από τις υπηρεσίες της ήδη υπάρχουσες. Είναι να δημιουργηθεί δεύτερη κινητή μονάδα αστυνόμευσης, η οποία και αυτή θα στελεχωθεί ήδη από τις υπάρχουσες πληγωμένες υπηρεσίες. Δεν είναι ότι έρχονται καινούργιες θέσεις, καινούργια άτομα ανοίγουν θέσεις και στελεχώνονται. Γενικά στην αστυνομία, όποιες καινούργιες υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί, έχουν στελεχωθεί από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Είτε είναι ΟΠΚΕ, είτε είναι ΔΙΑΣ, είτε κινητές μονάδες αστυνόμευσης, όλες οι εξτρά υπηρεσίες είναι από θέσεις από τις υπηρεσίες. Από το τμήμα, από την ασφάλεια, από την τροχία, από τα περιφερειακά τμήματα. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ουσία πλέον. Μάλιστα, οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για πολύ ωρή συζήτηση ενημέρωση επί των θεμάτων που τους απασχολούν, ενώ σημαντικό είναι πως ο κύριος Γιαννακίδης δεν αρκέστηκε στο να ακούσει απλώς τα προβλήματά τους, αλλά έβαλε χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους με όποιο τρόπο το επιτρέπει ο θεσμικός του ρόλος.